Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Σε διαφορετικό πολιτικό πλαίσιο από εκείνο των προηγούμενων μηνών, συνέρχεται σήμερα στις Βρυξέλλες η Σύνοδο Κορυφής των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κλίμα αισιοδοξίας μετά και τα εκλογικά αποτελέσματα σε Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Καλησπέρα. Τέτα πραγματικά είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα σύνοδος κορυφής, παρά το γεγονός ότι καθόλου στην ατζέντα δεν υπάρχει το ελληνικό ζήτημα. Και το λέω αυτό γιατί μέχρι πριν από κάποιες εβδομάδες ήταν αρκετά πιθανό να συζητιόταν, καθώς είχε προτάξει αρκετά η ελληνική κυβέρνηση ότι αν δεν βρισκόταν λύση για το ελληνικό θέμα στο Eurogroup, θα πήγαινε το θέμα στη σύνοδο κορυφής. Κάτι όμως που δεν έγινε. Και έτσι η κουβέντα περί Ελλάδος, το οτιδήποτε έχει το GR μπροστά, δεν είναι πουθενά στη σύνοδο κορυφής και αυτό είναι μάλλον καλύτερο για μας. Από εκεί και πέρα όμως είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα σύνοδος κορυφής και έχει αντίκτυπο και για την Ελλάδα. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι η πρωτιά του Εμμανουέλ Μακρόν. Είναι η πρώτη επίσημη εμφάνισή του σε αυτό το επίπεδο ως νέος πρόεδρος της Γαλλίας και μετά και τη δεύτερη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές. Περιμένουμε να δούμε τι δείγματα γραφής θα δώσει στο ανώτατο ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι κάτι που θέλουμε να δούμε πώς θα είναι η σχέση του με την Άγγελα Μέρκελ, τι θα πει για τα θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή οικονομία, παρά από το γεγονός ότι δεν είναι πάρα πολύ ψηλά τα θέματα αυτά. Η Σύνοδο Κορυφής αφορά κυρίως τα θέματα της ασφάλειας, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι πίσω από κλειστές πόρτες θα συζητηθεί το θέμα της οικονομίας. Επίσης, είναι μια Σύνοδο Κορυφής που γίνεται στη σκιά και των Βρετανικών εκλογών με την πύριο νίκη της Τερέζα Μέι. Και είναι σίγουρο ότι παρόλο που δεν υπάρχει στην ατζέντα και το θέμα του Brexit θα συζητηθεί ανάμεσα στους αρχηγουσμένοι να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει το κομμάτι των διαπραγματεύσεων που ξεκινούν η Βρετανική πλευρά, η οποία εν τέλει εμφανίστηκε αποδυναμωμένη μάλλον μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, και πόσο διαλλακτική ή αδιάλλακτη θα είναι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, αν δηλαδή είναι διατεθειμένοι να ξανασυζητήσουν το θέμα του soft ή του hard Brexit, ή αν θα πιέσουν το ζήτημα στα άκρα προκειμένου να βρεθεί μια λύση το συντομότερο δυνατόν με την Βρετανία να φεύγει κακήν κακώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα προφανώς υπάρχει το θέμα της ασφάλειας, προφανώς υπάρχει το ζήτημα της τρομοκρατίας και θα είναι και σίγουρα μια σύνοδο κορυφής εντυπώσεων, καθώς περιμένουμε το όποιο κοινό αναγκαιθόν θα βρεθεί και κυρίως περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχει σύγκληση ανάμεσα στη Γαλλία και την Γερμανία, αν θα υπάρχει αυτό που λέμε γαλλογερμανικός άξονας, το είχαμε στο παρελθόν, ή αν η έλευση του Εμμανουέλ Μακρόν στην πολιτική σκηνή θα αλλάξει τις ισορροπίες, και αυτό μπορεί να σημαίνει πάρα πολλά και για τη σχέση της Ελλάδος και για το τι θα συμβεί για τη χώρα μας, κυρίως μετά και τις γερμανικές εκλογές, καθώς οι ισορροπίες και η δυναμική που θα διαμορφωθεί ανάμεσα στη Γαλλία και την Γερμανία προφανέστατα θα επηρεάσει και το ελληνικό χρέος.